20ο θέμα σήμερα, 20ο μάθημα θα λέγαμε, στη σειρά μας από το ηλιακό σύστημα στο διάστημα και το σύμπαν, και θα μιλήσουμε για τους μεταβλητούς αστέρες, πριν προχωρήσουμε στους αστέρες Νετουρνίου και στις μαύρες τρύπες. Μεταβλητός είναι κάθε αστέρας, λέει ο ορισμός, το οποίο η λαμπρότητα αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και παρουσιάζει μια κύμανση, μια διακύμανση του φαινομένου μεγέθους του, δηλαδή του μεγέθους όπως φαίνεται από τη Γη. Η μεταβλητότητα αυτής της φωτεινότητας αποτελεί ένα μόνιμο και σταθερό χαρακτηριστικό ορισμένων άστρων, για αυτά που μιλάμε σήμερα, που μελετάται μέσω της λεγόμενης καμπύλης φωτός. Είναι μια συνάρτηση που περιγράφει τη μεταβολή της λαμπρότητας σε σχέση με τον χρόνο. Πώς πάνω να τα πούμε λίγο πιο απλά, γιατί εδώ ερχόμαστε λίγο πιο δύσκολα. Κάθε μεταβλητός αστέρας παρουσιάζει μια ιδιαίτερη καμπύλη φωτός, που με τη βοήθεια αυτής της καμπύλης προσδιορίζεται το μέγιστο και το ελάχιστό της, καθώς και το εύρος μεταβολής λαμπρότητας. Από το πιο λαμπρό στο πιο λιγότερο λαμπρό, θα λέγαμε. Συγχρόνως μεταβάλλονται και άλλα φυσικά χαρακτηριστικά αυτών των συγκεκριμένων μεταβλητών αστέρων, που δημιουργούν επίσης και αυτά καμπύλες σε συνάρτηση με τον χρόνο. Είναι ο λεγόμενος δείκτης χρωματισμού, η ακτινική ταχύτητα, ο φασματικός τύπος και άλλα. Πότε όμως παρατηρήθηκαν αυτοί οι μεταβλητοί? Ο πρώτος μεταβλητός αστέρας παρατηρήθηκε από τον Johann Hollwarda το 1638 και ήταν ο όμικρον του αστερισμού Κίτους. Ένας μικρός σχετικά αστέρας, δύσκολα ορατός. Αργότερα τον ονομάσανε Μοίρα, που σημαίνει θαυμάσιος, που ταλαντωνόταν σε ένα περιοδικό κύκλο κάθε 11 μήνες. Ο δεύτερος μεταβλητικός αστέρας παρατηρήθηκε 30 χρόνια μετά, το 1669, από τον Τζεμινιάνο Μοντανάρη, έναν Ιταλό αστρονόμο, και ήταν μεταβλητός, ο μεταβλητός Αλγκόλ, ή αλλιώς στον αστερισμό του Περσέα, ο αστέρας Βίτα. Το 1784 δόθηκε η σωστή ερμηνεία του φαινομένου αυτής της μεταβλητότητας. Και ενώ μέχρι το 1786, δηλαδή μέσα σε 150 χρόνια, είχαν παρατηρηθεί όλοι και όλοι 10 μεταβλητοί αστέρες, από το 1850 και αργότερα ο αριθμός τους είχε πολλαπλασιαστεί. Μάλιστα, μετά την ανακάλυψη της φωτογραφίας, που έγινε το 1890, η αύξηση αυτή υπήρξε ραγδαία. Για παράδειγμα, το 1960 αριθμούνταν ήδη 15.500 μεταβλητοί αστέρες. Ενώ το 2008 έφτασαν τους 46.000. Τώρα έχουν ξεπεράσει 60.000 χρόνια μετά. Μόνο στο γαλαξία μας αυτή. Και περίπου 10.000 σε άλλους γαλαξίες. Βέβαια, ακόμα και αυτή η αριθμή είναι ελαχιστότατη στο τεράστιο αριθμό του συνόλου των αστέρων του ενάστρου ουρανού. Σημαντικές έρευνες παρατηρήσεις για την ανακάλυψη νέων μεταβλητών αστέρων διεξάγονται σήμερα από ένα τεράστιο δίκτυο αστεροσκοπίων παγκοσμίως που κατανέμονται σε διάφορα σημεία της επιφάνειας της Γης. Από τη στιγμή που υπάρξουν κάποιες ενδείξεις ότι η λαμπρότητα κάποιου αστέρα μεταβάλλεται, εγγράφεται στο Διεθνή Κατάλογο των Υπόπτων για Μεταβλητότητα Αστέρων. Όταν διαπιστωθεί αναμφισβήτητα ότι ο συγκεκριμένος αστέρας είναι μεταβλητός, τότε μπαίνει στο Γενικό Κατάλογο Μεταβλητών Αστέρων, όπως ονομάζεται. Πώς όμως ταξινομούνται αυτοί? Δεν είναι όλοι μεταβλητοί αστέρες του ίδιου τύπου. Οι μεταβλητοί αστέρες ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με τις αιτίες που προκαλείται αυτή η μεταβλητότητα στο φως που βλέπουμε. Η πρώτη κατηγορία είναι οι παλώμενοι μεταβλητοί. Η δεύτερη είναι οι εκρηκτικά μεταβλητοί. Και η τρίτη, οι μεταβλητοί λόγω εκλείψεων. Δηλαδή που κρύβονται από κάποιο άλλο αστέρι μπροστά τους, που είναι το πιο συνηθισμένο. Βεβαίως, γνήσιοι μεταβλητοί αστέρες θεωρούνται μόνο οι αστέρες των δύο πρώτων κατηγοριών. Οι παλώμενοι μεταβλητοί που λέμε και οι εκρηκτικά μεταβλητοί. Ενώ οι άλλοι απλώς κρύβονται πίσω από κάποιον άλλον, όπως είπαμε. Οφείλουν τη μεταβλητότητα σε εξωτερικούς υποκειμενικούς παράγοντες. Δηλαδή, πώς βλέπουμε μέσα σε αυτόν τον κρυμμένο αστέρα. Και συνήθως να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα αυτήν την τρίτη κατηγορία, η μεταβλητή λόγω εκλείψεων. Είναι συνήθως διπλά αστέρια, με σταθερή λαμπρότητα. Καθώς όμως περιφέρεται ο ένας πίσω από τον άλλον, γύρω από το κέντρο του συστήματός τους, συμβαίνουν εκλείψεις. Πότε κρύβεται ο ένας, πότε ο άλλος. Με συνέπεια, την ολική λαμπρότητα του συστήματος που βλέπουμε εμείς εδώ, η Γη, να παρουσιάζει μεταβολές. Γι' αυτό τους εντάσσουμε για αυτούς εκεί. Οι μεταβλητοί αστέρες μορφολογικά τώρα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Αυτοί που είναι περιοδικά μεταβλητοί και αυτοί που δεν είναι μεταβλητοί περιοδικά. Σε διαστήματα τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια περιοδικότητα. Οι μη περιοδικά μεταβλητοί είναι οι λεγόμενοι ανώμαλοι μεταβλητοί και οι καινοφανείς που λέγονται νόβε. Υπάρχει μια κατηγορία υπερκαινοφανείς που τους λέμε τα supernova. Αυτούς τους αστέρες. Ποια όμως είναι η φύση των μεταβλητών αστέρων? Και τι διαφέρουν από τους άλλους, τους γνωστούς μας? Να αναφέρουμε εισαγωγικά ότι οι περισσότεροι μεταβλητοί αστέρες βρίσκονται σε αυτό που λέμε στην κύρια ακολουθία. Κύρια ακολουθία των αστέρων. Να προσέξουμε ότι η κύρια ακολουθία
είναι μια συνεχής και διακριτή λωρίδα αστέρων που εμφανίζει το διάγραμμα του αστρικού χρώματος και της λαμπρότητας. Τα αστέρια αυτά, που τα λέμε σαν αστέρες κύριας ακολουθίας, είναι ουσιαστικά νάνοι αστέρες. Μοιάζουν με τον ήλιο. Δηλαδή, μετά το σχηματισμό ενός αστέρα, αυτό σημαίνει με τα αστέρια κύριας ακολουθίας, παράγεται ενέργεια στον καυτό πυκνό πυρήνα του μέσω πυρηνικής σύλλεξης, όπως που εξηγήσαμε τότε στο θέμα μας για τον ήλιο. Τι συντίκεται εκεί πέρα? Άτομα υδρογόνου που μετατρέπονται σε αντίστοιχα άτομα ηλίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου της ζωής, το άστρο βρίσκεται στην κύρια ακολουθία, σε μια θέση που καθορίζεται από τη μάζα του, τη χημική σύνθεση και άλλους παράγοντες. Η ενέργεια που παράγεται στον πυρήνα ενός τέτοιου άστρου, όπως είναι ο ήλιος μας, της κύριας ακολουθίας λοιπόν, κατευθύνεται προς την επιφάνεια και ακτινοβούλει μέσω της φωτόσφαιρας, του στέματος του ήλιου, να το πούμε αλλιώς. Ο ήλιος βρίσκεται τώρα σε αυτή την κύρια ακολουθία. Λέγαμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι μεταβλητές βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό σημαίνει ότι οι αστέρες, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους πάνω στην κύρια ακολουθία, διατηρούν μια σταθερή φωτεινότητα. Όμως, όταν εγκαταλείψουν την ασφάλεια αυτής της περιοχής, εντός εισαγωγικών ασφάλεια, ή πριν φτάσουν σε αυτή, η φωτεινότητά τους τότε παρουσιάζει κάποιες διακυμάνσεις. Έτσι, τις πρώτες περιόδους της ζωής του, όταν είναι πρωτοαστέρας, συστέλλεται, μαζεύεται στην προσπάθεια του να μετατραπεί σε πραγματικό αστέρι. Τότε συμβαίνουν σημαντικές αυξομοιώσεις φωτεινότητάς του. Και ο πρωτοαστέρας αυτός εμφανίζεται σαν εκρηκτικά μεταβλητός. Όταν πολύ αργότερα ο αστέρας εγκαταλείψει την κύρια ακολουθία, όταν γεράσει δηλαδή, και κινηθεί προς την περιοχή των ερυθρών γιγάντων, αναπτύσσει εκτεταμένη ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα αυτή του γερασμένου πια άστρου αρχίζει να πάλεται, φαντάζομαι πως χτυπάει μια καρδιά αναλόγω το ρυθμό του, και ο αστέρας μεταβάλλεται σε παλόμενο μεταβλητό. Καθώς ο αστέρας συνεχίζει να γιγαντώνεται και όλο να γιγαντώνεται, όπως είχαμε πει, θα γίνει κάποτε μετά από 4 δισεκατομμύρια χρόνια με τον ήλιο μας, που τότε υπάρχει να απορροφήσει και τους κοντινότερους πλανήτες, αν η ζωή είναι όπως είναι ακόμα σήμερα. Καθώς λοιπόν ο αστέρας συνεχίζει να γιγαντώνεται, η ατμόσφαιρα του εκτείνεται όλο και περισσότερο, ενώ συγχρόνως γίνεται αραιότερη. Η επιφανειακή θερμοκρασία του όμως διαρκώς μειώνεται, ευνώντας έτσι τη δημιουργία τοπικών συμπυκνώσεων μέσα στην ατμόσφαιρά του. Αυτές οι συμπυκνώσεις επηρεάζουν την ακτινοβουλία που εκπέμπει ο αστέρας. Ενώ ταυτόχρονα η παλμική κίνηση της ατμόσφαιρας γίνεται όλο και πιο άριθμη. Η καρδιά που λέγαμε πριν σε μορφή αριθμίες. Να το πούμε λίγο κωμικά. Έτσι, η περιοδικότητα της μεταβλητότητας αυτού του άστρου γίνεται ανώμαλη. Ανώμαλος μεταβλητός αστέρας. Όταν η ατμόσφαιρα του αστεριού απομακρυνθεί τόσο πολύ, ώστε να γλιστράει, να ξεφεύγει στο διάστημα, τότε γίνεται ορατό το θερμό σώμα του άστρου. Που όμως πλέον συγκροτείται από μια εκφυλισμένη, θα λέγαμε, ύλη. Ο αστέρας από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να μεταβάλλεται αργά και σταθερά σε λευκό νάνο. Πολλοί αστέρες σε αυτή τη φάση, πριν μεταβληθούν σε λευκούς νάνους, υφίστανται μία ακόμα βίαιη έκρηξη και έτσι μεταβάλλονται σε αυτό που λέμε καινοφανείς αστέρες ή αλλιώς supernova. Αξίζει να σημειώσουμε, κλείνοντας το σημερινό 20ο μας θέμα, ότι τελικά οι μεταβλητοί αστέρες, εξελισσόμενοι, μεταβάλλουν τη λαμπρότητά τους, το απόλυτο μέγεθός τους και τα φασματικά τους χαρακτηριστικά. Αλλά εν τέλει, κάποια στιγμή και μετά, πάβουν και αυτοί να είναι μεταβλητοί. Δηλαδή, δεν είναι, όταν είμαι μεταβλητή αστέρα, δεν σημαίνει ότι είναι μια κατηγορία που θα είναι πάντα αυτή μεταβλητή. Όλα τα αστέρια, τα περισσότερα, θα περάσουν από αυτή τη φάση. Δηλαδή, η περίοδο μεταβλητότητα είναι μόνο μια φάση στη ζωή ενός αστεριού. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά, χαίρετε.